Συνεχίζουμε με τον ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ, κύριο Γεώργιο Ανατολάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η κυβέρνηση έφερε αυτό το νομοσχέδιο, θεωρήσαμε πως μπορεί επιτέλους να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα στο πολυπόθατο τομέα της οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ο τίτλος του είναι παραπλανητικός. Φυσικά δεν συζητάμε εδώ για την οδική ασφάλεια όπως θα έπρεπε. Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στα θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα, που αυτή η μάστιγα είναι ένα μεγάλο εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα. Θα έπρεπε κάποτε να συσταθεί ένας ειδικός φορέας που δεν θα μείνει μόνο στη γνώμη του, αλλά θα παίρνει και αποφάσεις, που θα ελέγχει όλα τα συναρμόδια υπουργεία αν ακολουθούν τους κανόνες που βάζει, που θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν μειωμένο αριθμό τροχαίων, που θα μεριμνά στην πράξη για να περάσει στον κόσμο η ανύπαρκτη συνείδηση οδικής ασφάλειας. Αυτός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Δυστυχώς τώρα δημιουργείται άλλο έναν φορέα που βγάζει μόνο κάποιες τυπικές ευχές και ανακοινώσεις. Πώς να γίνουν τα πράγματα σωστά, όταν δεν έχει καταστρώσει πρώτα τη νέα εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια. Αυτή η στρατηγική θα καθόριζε με ακρίβεια τι αρμοδιότητες πρέπει να έχει το ΕΣΟΕ και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στα τμήματα του Υπουργείου. Τότε ξεκινάτε από το τέλος, και αυτό είναι κακό. Η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας γίνεται επιπόλαια, γιατί χωρίς στρατηγική μπορεί να χρειαστεί να ξανααλλάξετε τα τμήματα του Υπουργείου. Ήδη υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών με τα ίδια σχεδόν αντικείμενα και μια Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Η ουσία δεν είναι στο όνομα που βάζουμε, αλλά στο τι μέτρα και πολιτικές παίρνουμε. Αυτήν πρέπει πρώτα να καθορίσουμε και μετά να κάνουμε τις υπόλοιπες αλλαγές. Φέρνεται ένα πολυνόμο σχέδιο που προσπαθεί να αριθμίσει βιαστικά ένα σωρό διάφορα ζητήματα. Τη ρύπανση, τον έλεγχο των αυτοκινήτων, τα πρατήρια, τα συνεργεία. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και δεν μπορούμε να τα κολλάμε το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να έχουμε πρώτα εθνική στρατηγική. Όταν κάνατε πάντα ό,τι κάνετε και κάνετε πάντα όταν ήσασταν και είστε τώρα κυβέρνηση. Δηλαδή, ευκαιριακές ρυθμίσεις για να εξυπηρετήσετε κάποια συμφέροντα, να βάλετε πρόστιμα ή να τακτοποιήσετε γρήγορα κάποιες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή... Κύριε Ροντούλη, θα ζητήσετε το λόγο. Εντάξει. Εντάξει, δε. Συνεχίστε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτή είναι μια πραγματική ουσία του νομοσχεδίου σας, κύριε Υπουργέ. Δίνετε την εντύπωση πως δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να πάρετε τις κρίσιμες αποφάσεις που χρειάζονται. Από τη μία συγχωνεύετε υπηρεσίες και οργανισμούς και από την άλλη δημιουργείτε νέους φορείς που δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Απλά συνεχίζετε την πολιτική σας πολυδιάσπαση και τη γραφειοκρατία. Το ίδιο έκανε και η κυβέρνησή σας, διασπώντας τον αθλητισμό σε δύο υπουργεία και το λιμενικό σώμα πάλι σε δύο υπουργεία. Με τόσα υπουργεία και υπηρεσίες, θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη την περιττή γραφειοκρατία. Έτσι και στον τομέα της οδικής ασφάλειας δείχνετε ότι πάτε να κάνετε πρόχειρες αλλαγές του ποδαριού. Δεν έχετε καταλάβει πόσο επίγον είναι να σταματήσει επιτέλου ο κόσμος να πεθαίνει στους δρόμους. Λες και υπάρχει ένας πόλεμος. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια σειρά από ρυθμίσεις που κάνετε. Είναι ξεκάθαρο πως τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν εξασφαλίζεται έτσι το αδιάβλητο έλεγχο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Ζούμε δυστυχώς σε ένα δυσάρεστο περιβάλλον διαφθοράς στην κοινωνία μας. Η εύκολη λύση είναι κάποιος να πληρώσει για να κάνει τη δουλειά του. Στα ενιαία συνεργεία ΚΤΕΟ θα γίνει πολύ εύκολη η συναλλαγή αυτή. Είναι αυτός τρόπος για να εξασφαλίσετε την άδεια στους δρόμους? Θεωρώ πως όχι. Όλη η αγορά θα συγκεντρωθεί σε μερικούς μόνο επιχειρηματίες. Θα κάνετε ζημιά σε μικρά συνεργεία, στους μικρούς βιοπαλιστές που δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους μεγάλους. Έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις στα δημόσια ΚΤΕΟ για να πιστοποιηθούν. Τώρα πλέον πρέπει να κάνουν άμεσα και όχι σε 18 μήνες.
θα πρέπει πρώτα τα δημόσια ΚΤΕΟ να λειτουργούν υποδειγματικά και μετά τα ιδιωτικά. Εμείς σε μια τέτοια δημόσια διοίκηση θέλουμε και θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό. Έναν δημόσιο τομέα που θα είναι πρότυπο και παράδειγμα για τον ιδιωτικό τομέα και όχι το αντίθετο. Είναι ντροπή να υπάρχουν δημόσια ΚΤΕΟ, κύριε Υπουργέ, που λειτουργούν σε τριτοκοσμικές συνθήκες συναλλαγής και από την άλλη να υπάρχουν ιδιωτικά που ντρέπεσαι να πατήσεις να μπεις μέσα. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος είναι άχρηστο και δεν μπορεί να ελέγξει τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες του. Δεν συμφωνούμε σε αυτή τη μεσοβέζικη λύση των 80 μέτρων που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα βενζινάδικα και τους πολυσύχναστους χώρους. Στη χώρα μας, έως τώρα, είχαμε την παράδοση κατάσταση να λειτουργούν πρατήρια καυσίμων κάτω από γραφεία και ξενοδοχεία. Αντίθετα, η απόσταση που επιβαλλόταν να υπάρχει ανάμεσα σε πρατήρια και χώρους συνάρτησης κοινού ήταν έως τώρα 200 μέτρα. Δηλαδή, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ή καθόλου απόσταση ή αρκετά μακριά. Φέρατε στην αρχή το νομοσχέδιο και η ρύθμιση ήταν στα 50 μέτρα και το κάνατε στα 80 μέτρα, κύριε Υπουργέ. Είναι φανερό πως εξαφανίζεται την απόσταση των 200 μέτρων για να ευνοηθούν τα μεγάλα καταστήματα που θέλουν να βάλουν τις αντλίες τους. Μετά από τις αντιδράσεις που υπήρξαν, και αυτό είναι το ένα μικρό κομμάτι που κάνατε, το πήγατε στο όριο των 80 μέτρων. Εγώ έχω να πω, κύριε Υπουργέ, ο Θεός βοηθός. Σε πιθανή έκρηξη, οι φλόγες φτάνουν στα 80 μέτρα και το οστικό κύμα στα 110. Αν δεν σας ενδιαφέρει πραγματικά η ασφάλεια, το όριο που έπρεπε να είναι πάνω από τα 110 μέτρα και το ξέρετε πολύ καλά, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει κάνει τη μελέτη είναι αυτά που λέμε εμείς. Και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, καταργείται την απόσταση ασφαλείας που πρέπει να έχουν τα πρατήρια καυσίμων μεταξύ τους. Ενώ δηλαδή θεωρούμε ότι τα πρατήρια διακινούν έφλεκτα υλικά υψηλού κινδύνου και πρέπει να απομακρυνθούν από γραφεία και ξενοδοχεία, αντίθετα τα επιτρέπουμε να είναι κοντά σε άλλα πρατήρια. Μα έτσι, σε ένα ατύχημα θα έχουμε αλυσιδωτές εκρήξεις. Δεν θέλω να σκέπτομαι απεσιόδοξα, αλλά φανταστείτε να έχουμε ένα ατύχημα σε ένα πρατήριο που είναι σε ένα περιβάλλον χώρο ενός σούπερ μάρκετ και από την άλλη πλευρά του δρόμου να υπάρχει ένα άλλο πρατήριο. Τι θα γίνει τότε και ποιος θα έχει την ευθύνη για την καταστροφή που θα γίνει? Υπάρχουν πολλά νομοσχέδια και υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που δείχνουν ακριβώς τι είναι. Βιάζεστε να εφαρμόσετε κάποιες ρυθμίσεις που επιβάλλει η Ευρώπη με κάθε κόστος. Για να γίνουν πιο εύπεπτες, τις καλύπτεται με φρασιολογία που παραπέμπτει στην οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί πολλές φορές σαν μεσάζοντας που εξυπηρετεί το συμφέρον μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ όμως στην Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες πρατήρια που κλείνουν από την οικονομική κρίση. Θέλετε να κλείσουν ακόμα περισσότερα, κύριε Υπουργέ? Όταν θα βάλουν όλα τα πολυκαταστήματα βενζινάδικα στις αυλές τους και πουλούν φθηνό καύσιμο, οι Έλληνες βενζινοπόλες τι θα απογίνουν? Ανεργοί, μετανάστες ή θα είναι υπάλληλοι στους ξένους? Εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό γιατί είμαστε υπέρ της εθνικής οικονομίας. Καλό είναι αυτό που συμφέρει το έθνος μας, το λαό μας και όχι τα πολυεθνικά συμφέροντα. Εσείς δεν έχετε καμιά δυσκολία να ρυθμίζετε χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες αρκεί να εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Σας είπα και στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, για μια πρόταση που είχα κάνει για την εξυπηρέτηση των βαρύκων και κοφαλάλων. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο πολύπλοκο και δύσκολο να επιτρέψετε σε αυτές τις εταιρείες της οδικής ασφάλειας να πάρουν ένα νούμερο, ένα κινητό, όχι λογισμικό γιατί είναι όντως πολύπλοκο, να χρεωθούν ένα νούμερο κινητού και να μπορεί η εταιρεία και η ασφάλεια μαζί να δίνουν αυτό το νούμερο, γιατί είναι ένα σημαντικό βήμα και τους βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Και το λέω αυτό γιατί δεν θεσμοθετείτε κάτι τόσο απλό για τους συνανθρώπους μας που το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Όταν είναι να καθιερώσετε πρόστιμα όμως και φοροσπρακτικά μέσα, δεν έχετε απολύτως καμιά δυσκολία. Όπως είναι η κάρτα θορύβου για τα μηχανάκια. Σωστό μέτρο σίγουρα. Μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για κάποιους φιγουρατζίδες που είτε κόβουν την εξάτμιση αυτή είτε την αγοράζουν από το εμπόριο.
αλλά το φέρνετε ξεκομμένα για να βάλετε ακόμα ένα έσοδο στα ταμεία του κράτους. Εμείς είμαστε υπέρ μιας άλλης φιλοσοφίας. Όλα ξεκινάνε από τη σωστή εκπαίδευση, την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής συνείδησης. Θα πρέπει να μεριμνήσετε να ξεκινήσει η συστηματική εκπαίδευση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από το δημοτικό, από το σχολείο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Ο Έλληνας αντιδρά στα προστήματα και στις απαγορεύσεις. Πρέπει η οδική συμπεριφορά να γίνει κοινή συνείδηση του λαού, σταδιακά και μεθοδικά. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο τα μικρά παιδιά, τα παιδιά μας, να μας διορθώνουν αυτοί οι ίδιοι, όταν δεν συμπεριφερόμαστε άψογα στον δρόμο. Πού είναι τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής? Γιατί δεν λειτουργούν? Έπρεπε τα σχολεία να πηγαίνουν υποχρεωτικά συχνές επισκέψεις σε αυτά. Βλέπουμε ότι σωστές πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει στο παρελθόν, αλλά έμειναν στη μέση. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτό το σχέδιο νόμου υπάρχουν θετικά μέτρα τα οποία θα στηρίξουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε είναι να συζητάμε όλα αυτά τα σοβαρά θέματα, ευκαιριακά και περιστασιακά. Για μας, όλο αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να ξαναγραφτεί από την αρχή, αφού καταλήξουμε επιτέλους σε μια σωστή εθνική στρατηγική. Πρέπει να θεσπίσουμε έναν ενιαίο νόμο κώδικα οδικής ασφάλειας που θα ρυθμίζει συντονισμένα όλα τα θέματα. Αλλιώς θα φέρνετε συνέχεια νομοσχέδια που το ένα θα καταργεί τις διατάξεις του άλλου. Παραδείγματα, ρυθμίσεις για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Πολύ σωστά, προβλέπετε την ίδρυση συνεργείων υγραερίου, γιατί το υγραέριο είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον και λιγότερο επικίνδυνο από τη βενζίνη. Αλλά δεν έχει γίνει καμιά πρόβλεψη για συνεργεία ηλεκτροκίνησης. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο υπάρχει ανάπτυξη του κλάδου της ηλεκτροκίνησης. Είναι μια τεχνολογία που θα έρθει πολύ σύντομα και βλέπουμε ότι γίνονται μελέτες και από ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν πρέπει η Ελλάδα να ακολουθεί σε όλους τους τομείς αυτούς. Θα πρέπει κάποτε να κοιτάξει και να προβλέψει το μέλλον. Τόσα χρόνια το κράτος δανείζεται και δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα νοδικό δίκτυο της προκοπής. Ο ελληνικός λαός πληρώνει υπέρογκα ποσά σε διόδια για δρόμους που δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα. Φτάσαμε στο σημείο ο Έλληνας οδηγός να σηκώνει τις μπάρες για να περνάει χωρίς να πληρώνει. Με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να πω πως είναι απαράδεκτο να πληρώνουν διόδια οι κάτοικοι που πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους ή πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Στην Ελβετία παίρνεις μια κάρτα με 31 ευρώ, κύριε Υπουργέ, και κυκλοφορείς όλο τον χρόνο που έχει ένα πολύ δύσκολο οδικό δίκτυο με βουνά, με τούνελ, αλλά έχουν πολύ καλό δρόμο. Εμείς έχουμε ακόμα καράδρομους και καρμανιόλες και ο οδηγός τους πληρώνει χωρίς να έχουν καν κατασκευαστεί. Το ίδιο ισχύει και στην Αυστρία, με 45 ευρώ κυκλοφορείς όλο τον χρόνο. Εδώ στην Ελλάδα χρειάζονται 45 ευρώ για να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη και να γυρίσεις. Ο οδηγός που μένει στην Κατερίνη και δουλεύει στη Θεσσαλονίκη δίνει περίπου 1.300 ευρώ το χρόνο για να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή, δύο μισθούς, κύριε Υπουργέ, δύο μισθούς το χρόνο. Αυτό πώς λέγεται? Θεωρώ ότι λέγεται κλοπή. Και δεν είναι κλοπή αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ? Η ίδια κλοπή είναι να πληρώνει κάθε μέρα διόδια ο Αθηναίος που δουλεύει στα Ινόφυτα ή στα Μέγαρα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους όλοι εδώ πέρα μέσα να βρούμε σοβαρές και μόνιμες λύσεις σε πάρα πολλά δύσκολα θέματα. Πρέπει η κυβέρνηση να εκπονήσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια, εμείς θα συνεργαστούμε με πάρα πολύ καλή πίστη. Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο επί της αρχής για τους λόγους που ανέφερα. Η άρνησή μας δεν είναι στήρα. Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε κάποια θετικά σημεία που έχει το νομοσχέδιο αυτό και νομίζω ότι με θέληση που έχουμε όλοι μαζί να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Ανατολάκη.